το μεσημέρι. Το έχουν μην τεθεί εκτός λειτουργίας κανένα κρεβάτι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Το Υπουργείο Υγείας προχωρήσει σε άμεση λύση για την επαναπρόσληψη των νοσηλευτριών και νοσηλευτών, των οποίων οι συμβάσεις έχουν ήδη λήξει ή λήγουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι 170 νοσηλευτές, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέσω του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ναι, με διετής συμβάσεις, θα επαναπροσληφθούν άμεσα με συμβάσεις μίσθωσης έργου με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ατομικές αυτές συμβάσεις θα είναι διάρκειας 3 μηνών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη στελέχωση των μονάδων εντατικής θεραπείας, καθώς λόγω έλλειψης προσωπικού μένουν κλειστά περισσότερα από 100 κρεβάτια σε αυτές. Άμεσα λοιπόν θα προκηρυχθούν 500 θέσεις προσωπικού, ναι, για την κάλυψη κενών σε κρίσιμους τομείς. Ναι, αυτό λογικά όμως, Σοφία, θα πρέπει να γίνει πριν λήξει η νέα τρίμηνη σύμβαση, γιατί σε αντίθετη περίπτωση πάλι θα υπάρξει πρόβλημα μετά από 3 μήνες. Εννοείται ότι αυτό το θέμα θα έχει καλυφθεί. Θα έχει καλυφθεί και νομοθετικά σε ό,τι αφορά ίσως και την παράταση των συμβάσεων. Mm-hmm. Πάντως, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος τονίζει ότι αν οι 170 νοσηλευτές απομακρυνθούν από τις μονάδες, θα κλείσουν αυτόματα 120 κρεβάτια θα μείνουν εκτός λειτουργίας. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία, για την ενημέρωση.